εσύ δεν μου ξεφεύγεις. Έλα, έλα δυο μαζί. Έτσι το ένα, πάει και τ' άλλο. Τώρα όλα σας εσάς και εσύ μας φύγεις. Μας έφυγε. Φαντάζομαι πως όλοι σας έχετε ζήσει τέτοιες στιγμές. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ή τα video games ή τα UFO, όπως θέλετε πείτε τα, είναι συναρπαστικά όταν τα πρωτοπαίζει κανείς. Έχουν ένταση, έχουν δράση, έχουν αγωνία. Το Pac-Man είναι ένα από τα πρώτα και πιο γνωστά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Κάποιοι προσπαθούν να σε καταβροχθήσουν και εσύ προσπαθείς να τους αποφύγεις. Σήμερα όμως, με την εξέλιξη των υπολογιστών, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια γίνονται όλο και καλύτερα, με καλύτερα σχέδια, με καλύτερο ήχο και με πλουσιότερη πλοκή. Το παιχνίδι Καρατέκα είναι ένα παράδειγμα. Ο κακός βασιλιάς Ακούμα κλείνει την εχμάλωτη πριγκίπισσα Μαρίκο στο πιο σκοτεινό κελί του πύργου του. Εσύ, μόνος και άοπλος, πρέπει να αντιμετωπίσεις το στρατό του Ακούμα και στο τέλος τον ίδιο τον κακό βασιλιά για να ελευθερώσεις την όμορφη πριγκίπισσα. Ένα άλλο παιχνίδι είναι η αποστολή διάσωσης. Με το ελικόπτερό σου πρέπει να σώσεις όσους περισσότερους εχμαλώτους μπορείς και να τους μεταφέρεις μετά στη βάση σου. Όλα τα παιχνίδια στην αρχή έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά όταν τα παίζει κανείς μερικές φορές αρχίζει και τα βαριέται. Γι' αυτό θέλει να παίρνει και άλλα καινούρια παιχνίδια, τα οποία όμως κοστίζουν, γιατί αυτά είναι ακριβά. Μερικοί λοιπόν τι κάνουν? Για να μην τα αγοράσουν, τα αντιγράφουν. Αλλά η αντιγραφή δεν είναι ξυπνάδα, είναι κλοπή, είναι μια παρανομία. Δεν υπάρχουν όμως άλλου είδους παιχνίδια? Και βέβαια, θα τα δούμε την άλλη φορά. Γεια σας. Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Είναι ίσως ένα από τα πιο παλιά παιχνίδια. Χάνεται στα βάθη του χρόνου η ιστορία του. Ξεκίνησε από την Ινδία, πέρασε στην Περσία και από εκεί στην Ευρώπη. Στο σκάκι υπάρχουν δύο αντίπαλοι στρατοί, οι άσπροι και οι μαύροι. Κάθε στρατός έχει τα δικά του κομμάτια. Ο βασιλιάς, η βασίλισσα, δύο αξιωματικοί, δύο άλογα, δύο πύργοι, 8 πιόνια. Στόχος του παιχνιδιού είναι ο ένας στρατός να εχμαλωτήσει τον αντίπαλο βασιλιά. Ο υπολογιστής είναι ένας από τους καλύτερους αντίπαλους για να μάθουμε να παίζουμε σκάκι, αλλά και για να ευχαριστιόμαστε παίζοντας με έναν γερό αντίπαλο.
για να κουνήσουμε κάποιο πιόνι, αρκεί να πούμε σε ποια στήλη και σε ποια γραμμή βρίσκεται. Για παράδειγμα, να προσπαθήσουμε να κινήσουμε το πιόνι που βρίσκεται μπροστά από το βασιλιά, δηλαδή στην πέμπτη στήλη, και το μετράμε με τα γράμματα του γαλλικού αλφαβήτου A, B, C, D, E, και στη δεύτερη γραμμή 1, 2, 3, 4. Άρα θα γράψουμε σε ποια θέση βρίσκεται αυτό το πιόνι. Βρίσκεται στη θέση E2, πέμπτη στήλη, δεύτερη γραμμή. Πού θέλουμε να πάει? Μπορεί να πάει στη θέση E4, δηλαδή δύο κουτάκια στη σκακέρα μας πιο πάνω. E4 λοιπόν. Με το που δώσαμε αυτή την εντολή, κινήθηκε το πιόνι μας και ταυτόχρονα ο υπολογιστής έκανε τη δική του κίνηση. Ανάλογα μπορούμε να κινήσουμε και όποιο άλλο από τα κομμάτια θέλουμε. Ας πούμε να κινήσουμε το άλογο που είναι στη θέση B1, δεύτερη στήλη, πρώτη γραμμή, γράφουμε B1, και μπορεί να πάει στη θέση A3, στην πρώτη στήλη, στην τρίτη γραμμή. Κάνουμε την κίνηση, ο υπολογιστής για λίγο σκέφτεται ελέγχοντας το παιχνίδι και στη συνέχεια θα κάνει τη δική του κίνηση. Περιμένουμε ακόμα. Έχει πολύ σκέψη και μετακινεί εκείνο το άλογο. Και το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι ότου ο ένας από τους δύο στρατούς κάνει ματ, δηλαδή εχμαλωτήσει, τον αντίπαλο βασιλιά. Το σκάκι δεν είναι ένα παιχνίδι που εύκολα το βαριέται κανείς. Ένα άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι είναι η γνωστή μας κρεμάλα. Ο υπολογιστής βρήκε μια λέξη, έβαλε, σκέφτηκε μια λέξη, μας την παρουσίασε με τα γράμματά της στην οθόνη, έχει πολλά γράμματα αυτή η λέξη που βρήκε τώρα, και μας ζητάει να βρούμε αυτή τη λέξη δοκιμάζοντας διάφορα γράμματα. Πριν προλάβει βέβαια να μας κρεμάσει. Ας δοκιμάσουμε κάποια γράμματα να δούμε τι θα καταφέρουμε. Βάζω το γράμμα Α, δεν υπάρχει. Βάζω το γράμμα Β, ούτε αυτό υπάρχει. Το γράμμα Μ, όχι. Το γράμμα Ι, α, βρήκαμε ένα γράμμα. Το γράμμα Νι, ούτε. Το γράμμα Ι, βρήκαμε άλλο ένα γράμμα, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να βρούμε. Το γράμμα Ε, δεν έχει ούτε Ε. Όμικρον. Α, εδώ υπάρχουν 3 όμικρον. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Το γράμμα Χ. Δεν το έχει. Το γράμμα Ήτα το έχουμε βάλει. Το γράμμα Ταφ. Έχει Ταφ. Το γράμμα Κάπα. Έχει Κάπα. Το γράμμα Ζήτα δεν έχει. Και ποιο άλλο γράμμα να βάλουμε τώρα? Μία θέση ακόμα μας έχει μείνει για να μας κρεμάσει. Να βάλουμε το γράμμα Ρο. Το γράμμα Ρο το βρήκαμε. Τι άλλο θα μπορούσαμε? Το γράμμα Γάμα. Και αυτό υπάρχει. Μήπως μπορούμε να φανταστούμε ποιο είναι? Ή όχι ακόμα. Ας δοκιμάσουμε κι άλλο ένα, το γράμμα Ι. Δεν το βρήκαμε δυστυχώς. Και ήταν και μια τόσο γνωστή μας λέξη, ε? Η λέξη πληκτρολόγιο. Αυτό το παιχνίδι όχι μόνο είναι ενδιαφέρον, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι και εκπαιδευτικό. Αλλά περισσότερα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα την επόμενη φορά. Γεια σας.
μάθω περισσότερα. Ναι, ο υπολογιστής μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν πολλά απλά προγράμματα για να μάθουμε αριθμητική, γραμματική, ξένες γλώσσες. Θα δούμε μερικά από αυτά σήμερα. Το πρώτο είναι ένα πρόγραμμα αριθμητικής για πολύ μικρά παιδιά. Το πρόγραμμα αυτό μας ρωτάει πρώτα ποια πράξη θέλουμε να κάνουμε. Ας διαλέξουμε πρόσθεση. Και τι είδους ασκήσεις θέλουμε? Εύκολες, πιο δύσκολες, πολύ δύσκολες? Ας διαλέξουμε τις εύκολες. Πρέπει να κάνω αυτές τις πράξεις. Προχωρούμε. 8 και 2, 10. 6 και 5, 11. 1 και 0, 1. 9 και 8, 17. 4 και 0, 4. Ο υπολογιστής, το πρόγραμμα, μου λέει ότι όλα όσα έκανα ήταν σωστά. Να συνεχίσουμε. Και ας κάνουμε και κάποιο λάθος. 3 και 2, 6. 8 και 4, 12. 5 και 0, 5. 8 και 1, 7. 7 και 3, 10. Εδώ μας λέει ότι η πρώτη και η τέταρτη πράξη που κάναμε ήταν λάθος και μας βγάζει το σωστό. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα κατάλληλο για την εξάσκηση της πράξης, πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός, για μικρά παιδιά. Και βέβαια, κάθε φορά που τρέχουμε το πρόγραμμα, τα νούμερα, οι αριθμοί που μας δίνει, είναι διαφορετικοί. Να δούμε τώρα ένα άλλο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που είναι για τη γραμματική. Από τα ουσιαστικά, ας διαλέξουμε τα αρσενικά. Το πρόγραμμα μας λέει ότι θα διαλέγει στην τύχη ένα ουσιαστικό που εμείς πρέπει να το κλείνουμε σωστά στον ενικό και στον πληθυντικό. Και μας ζητάει να περιμένουμε λιγάκι για να θυμηθεί ο υπολογιστής τα ουσιαστικά σε όλες τις πτώσεις. Το πρώτο ουσιαστικό που μας έβγαλε είναι το ουσιαστικό εθελοντής. Εμείς πρέπει να το κλείνουμε σε όλες τις πτώσεις. Από την πρώτη στιγμή ας κάνουμε ένα λάθος να δούμε τι θα γίνει. Γράφω λοιπόν μια τυχαία λέξη και ο υπολογιστής μου λέει λάθος, το σωστό είναι στην ονομαστική ο εθελοντής. Επίσης, αν δεν έχουμε στο μυαλό μας, δεν θυμόμαστε πως είναι κάποια πτώση, η γενική, ας πούμε, του εθελοντή, τότε μπορούμε να ζητήσουμε από το πρόγραμμα να μας την παρουσιάσει κατευθείαν στην οθόνη. Όπως αυτή τη στιγμή εδώ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε είτε να γράφουμε στην οθόνη τις σωστές πτώσεις, είτε να περνάμε από όλες τις πτώσεις για να τις μάθουμε. Στη συνέχεια θα μας δώσει ένα άλλο ουσιαστικό και όλα αυτά μέχρι βέβαια να βαρεθούμε. Μετά τα ουσιαστικά, ας δούμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Να δούμε ένα πρόγραμμα για τα αγγλικά. Στην αρχή, το πρόγραμμα μας ρωτάει πόσες ερωτήσεις θέλουμε να μας κάνει. Του γράφω 2. Δυστυχώς μου λέει δεν είναι αρκετές, θα μας κάνει 5 ερωτήσεις και μας βγάζει την πρώτη λέξη, η οποία είναι η λέξη chair. Η λέξη αυτή έχει κάποια σημασία στα ελληνικά, δεν την ξέρουμε, πρέπει να τη βρούμε και πρέπει να είναι μία από τις 5 λέξεις που μας παρουσιάζει παρακάτω. Τις λέξεις σπόρος, μητέρα, καρέκλα, λιοντάρι, μαθαίνω. Εγώ νομίζω ότι είναι η λέξη καρέκλα. Γράφω τον αριθμό 3, μου λέει σωστά. Προχωρά από εκεί κύστρα σε δεύτερη λέξη. Θα γράψω και εκεί ποια νομίζω πως είναι η σωστή. Και το πρόγραμμα συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο μέχρι να ολοκληρώσει τις ερωτήσεις μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα, όπως είπαμε και στην αρχή, που μας επιτρέπουν να εξασκηθούμε σε ορισμένα από τα βασικά πράγματα που μας ζητάει το σχολείο. Την επόμενη φορά
θα δούμε κάποια άλλα προγράμματα που προχωρούν όμως ένα βήμα παραπέρα. Γεια σας. Να δούμε τώρα ένα άλλο πρόγραμμα. Ο ωραίος πρίγκιπας είναι φυλακισμένος σε ένα κελί και το κακό ξωτικό έρχεται να τον πάρει. Άραγε η γενναία ηρωίδα μας θα μπορέσει να βρει το μαγικό κλειδί για να τον ελευθερώσει. Εμείς μπορούμε να τη βοηθήσουμε κάνοντας σωστά τις πράξεις. Εάν οι πράξεις μας γίνονται σωστά, τότε η ηρωίδα μας προχωράει για να τον ελευθερώσει. Εάν όμως οι πράξεις μας γίνονται λάθος, τότε το κακό ξωτικό θα προχωρήσει να πάρει εκείνο τον πρίγκιπα. Εάν κάνουμε σωστά όλες τις πράξεις, τότε η ηρωίδα μας θα μπορέσει να πάρει το κλειδί. Και να ελευθερώσει τον πρίγκιπα. Να λοιπόν ένα πολύ διαφορετικό πρόγραμμα από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ένα πρόγραμμα που έχει εικόνα, έχει δράση και μας μαθαίνει και λίγη αριθμητική. Να φύγουμε όμως τώρα από την αριθμητική, να πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα. Σε ένα πρόγραμμα που μας μαθαίνει τις πρώτες λέξεις ή καλύτερα τα πρώτα γράμματα στην αγγλική γλώσσα. Για κάθε γράμμα θα μας δώσει μία λέξη που αρχίζει από αυτό το γράμμα με την εικόνα της. Εδώ το U είναι από την λέξη umbrella, που είναι η ομπρέλα. Και η μουσική τραγουδώντας τη βροχή. Για το γράμμα νι, μας έδωσε τη νύχτα. Και το S, ένα διαστημόπλοιο, spaceship. Εδώ όμως θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με άλλα νέα προγράμματα. Γεια σας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο υπολογιστής μπορεί να κάνει και εξομοιώσεις της πραγματικότητας. Δηλαδή μπορεί να αναπαραστήσει την πραγματικότητα. Τα προγράμματα αυτά εξομοίωσης είναι όπως αυτό που είδαμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το πρόγραμμα αυτό μας αναπαράστησε μια βολή σε πραγματικό χρόνο και με την αναλογία των μεγεθών. Σαν να τη βλέπαμε τη βολή αυτή σε κινηματογραφική ταινία. Ας δούμε ένα παράδειγμα ακόμα. Να βάλω ταχύτητα βολής 60 μέτρα το δευτερόλεπτο και μια γωνία 87 μοίρες, δηλαδή περίπου κατακόρυφα προς τα πάνω, και από ένα ύψος 50 μέτρων να γίνεται η βολή. Η βολή αυτή, λόγω της μεγάλης ταχύτητας, θα βγάλει το βλήμα έξω από τον υπολογιστή. Περιμένουμε να πέσει, να έρθει η ώρα που θα πέσει το βλήμα μέσα και το βλέπουμε που μπαίνει στην οθόνη του υπολογιστή και πέφτει στο πάτωμα, στο έδαφος.
Τέτοια προγράμματα υπάρχουν πολλά. Μερικά ακόμα θα δούμε σήμερα. Να δούμε τώρα το υδραυλικό πιεστήριο. Το υδραυλικό πιεστήριο είναι αυτό το μηχάνημα που ανεβάζει τα αυτοκίνητα στα συνεργεία μέσα επισκευής αυτοκινήτων. Δηλαδή είναι δύο σωλήνες, ο ένας πιο λεπτός, ο άλλος πιο χοντρός. Πιέζεται ένα έμβολο στο λεπτό σωλήνα και ανεβαίνει το έμβολο στον φαρδί σωλήνα και έτσι ανεβάζει τα πράγματα ψηλά με λιγότερη δύναμη. Θα το δούμε αυτό με τη βοήθεια αυτού του προγράμματος που έχουμε τώρα. Δίνουμε στον ένα σωλήνα διάμετρο 30 εκατοστά, στον άλλο σωλήνα διάμετρο 50 εκατοστά και κάποια 5 κιλά πίεση στο λεπτό σωλήνα. Βλέπουμε να σχηματίζεται το υδραυλικό πιεστήριο στην οθόνη και στη συνέχεια να αρχίζει να κινείται όπως ακριβώς θα κινούνταν και στην πραγματικότητα με τις διαμέτρους αυτές που δώσαμε. Εάν είχα δώσει διαφορετικά νούμερα, για παράδειγμα 30 εκατοστά και στις δύο διαμέτρους, τότε θα βλέπαμε στην εικόνα τις ίδιες διαμέτρους και η κίνηση θα ήταν ομοιόμορφη. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να παρακολουθήσουμε σχεδόν όλα τα φυσικά φαινόμενα, ιδιαίτερα εκείνα στα οποία υπάρχει κίνηση, υπάρχει μια δυναμική. Ας δούμε τώρα και ένα πάρα πολύ γνωστό φυσικό φαινόμενο, το φαινόμενο της άνωσης. Το πρόγραμμα μας ζητά το ειδικό βάρος του υγρού. Ας γράψω ειδικό βάρος 20. Μου λέει το πρόγραμμα ότι το βαρύτερο υγρό είναι ο υδράργυρος όμως, με ειδικό βάρος 13,6. Θα βάλω λοιπόν ένα μικρότερο ειδικό βάρος, ας πούμε 8. Το ειδικό βάρος του σώματος θα το πω 6. Το ύψος του σώματος που θα βυθιστεί μέσα στο νερό, ας είναι 60 εκατοστά. Μου λέει να βάλω μικρότερο από 60, να βάλω 50. Και η βάση του να είναι τετραγωνική 30 επί 30. Βλέπουμε το σώμα που μπαίνει στο νερό και το οποίο θα σταματήσει στο σημείο όπου η άνωση θα ισούται με το βάρος του. Και αυτή η άνωση, εδώ με τα στοιχεία που δώσαμε, με τα ειδικά βάρη και τις διαστάσεις, είναι 270 κιλοπόντα. Με τον τρόπο αυτό, μπορώ να φτιάξω όλων των ειδών τα προγράμματα και όχι μόνο για φυσική. Οι εξομοιώσεις της πραγματικότητας μπορεί να είναι για 1000 φαινόμενα. Από το νέφος που μας πνίγει, μέχρι τη μόλυνση της θάλασσας και που οφείλεται, μέχρι την κίνηση των αυτοκινήτων, μέχρι του πώς λειτουργεί το αυτί μας. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Εδώ όμως θα σταματήσουμε για σήμερα. Γεια σας. Αυτό το ποδήλατο που θα δούμε να σχηματίζεται σιγά σιγά σχεδιάστηκε από ένα παιδί. Το σχεδίασε δίνοντας οδηγίες στον υπολογιστή, κάνοντας δηλαδή ένα πρόγραμμα σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Γλώσσα προγραμματισμού είναι ο τρόπος με τον οποίο λέμε στον υπολογιστή τι να κάνει. Υπάρχουν πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Μια από τις πιο εύκολες για τα παιδιά είναι η γλώσσα Logo. Όταν φορτώσουμε τη γλώσσα Logo στον υπολογιστή και του πούμε ότι θέλουμε να σχεδιάσουμε, τότε η οθόνη καθαρίζει και στο κέντρο της εμφανίζεται η χελώνα. Η χελώνα είναι αυτό το μικρό τριγωνάκι στο κέντρο της οθόνης. Το πάνω μέρος του τριγώνου, η πάνω κορυφή του τριγώνου, είναι πιο έντονα χρωματισμένη. Είναι το κεφάλι της χελώνας. Μπορούμε να δώσουμε οδηγίες στη χελώνα για να προχωρήσει, να περπατήσει. Η χελώνα βέβαια, περπατώντας, αφήνει πίσω της μια γραμμή. Με τον τρόπο αυτό σχεδιάζουμε. Η χελώνα ακόμα δεν μιλάει ελληνικά. Ξέρει μόνο αγγλικά. Και γι' αυτό τις εντολές μας πρέπει να τις δώσουμε στα αγγλικά. Σε αυτή τη γλώσσα, το μπροστά λέγεται forward. Γράφουμε λοιπόν την εντολή forward και στη συνέχεια
πρέπει να πούμε στη χελώνα πόσα βήματα μπροστά θα πρέπει να περπατήσει. Ας πούμε 50. Με αυτόν τον τρόπο η χελώνα προχώρησε 50 βήματα μπροστά, προς τα εκεί δηλαδή που κοίταζε, και άφησε αυτή τη γραμμή. Στη συνέχεια εγώ μπορεί να θέλω να της πω να στρίψει δεξιά. Δεξιά όπως στρίβουν οι δείκτες του ρολογιού. Στα αγγλικά δεξιά είναι right. Και πόσο να στρίψει δεξιά? Να στρίψει δεξιά 90 μοίρες, μια ορθή γωνία. Βλέπουμε λοιπόν τη χελώνα να στρίβει δεξιά 90 μοίρες. Στη συνέχεια μπορούμε να πούμε να ξαναπροχωρήσει προς τα εκεί πια που κοιτάζει. Μπροστά λοιπόν, ας πούμε αυτή τη φορά 30 βήματα. Προχώρησε μπροστά 30 βήματα. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε και σιγά σιγά κάνουμε το σχέδιο που θέλουμε. Υπάρχει βέβαια και μία πολύ ενδιαφέρουσα εντολή. Η εντολή repeat. Repeat θα πει επαναλαμβάνω. Ζητάμε από τη χελώνα να επαναλάβει κάποιες κινήσεις της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε repeat 4 φορές, να επαναλάβει 4 φορές. Τι πράγμα? Να προχωράει μπροστά 50 βήματα και να στρίβει δεξιά κάθε φορά 90 μοίρες. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα βγει. Ένα τετράγωνο. Πώς θα μπορούσαμε να καταφέρουμε να κάνουμε έναν κύκλο? Ας δώσουμε την εντολή repeat, και όχι πια λίγες φορές, πολλές φορές, 360, και να προχωράει μπροστά λίγο, ένα βήμα, και να στρίβει δεξιά λίγο, μία μοίρα. Με τον τρόπο αυτό λέμε στη χελώνα να κάνει ένα κύκλο, γιατί ένας κύκλος έχει 360 μοίρες. Και επόμενο είναι να χρειάζεται 360 φορές να στρίψει δεξιά από μία μοίρα, προχωρώντας λίγο κάθε φορά μπροστά, για να μπορέσει να φτιάξει έναν κύκλο. Με τις εντολές που γνωρίσαμε μέχρι τώρα, μερικά παιδιά κάθισαν και έφτιαξαν μερικά σχέδια. Να ένα πολύ απλό πρόσωπο. Αυτό το σχέδιο είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Θα μας σχηματίσει τη μηχανή ενός τρένου. Για σήμερα. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Μέχρι τότε, γεια σας. Να και ένα πρόγραμμα γραμμένο στη γλώσσα Basic. Το πρόγραμμα αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε μια στατιστική ανάλυση. Μην τρομάζετε, θα αρχίσουμε από πολύ πιο απλά πράγματα. Ξέρετε όλοι σας πώς να φτιάχνετε τσάι. Ας δούμε τι κάνετε γι' αυτό.
Θα βάλετε πρώτα νερό στην τζαγέρα, θα τη βάλετε μετά πάνω στο μάτι της κουζίνας, θα ανάψετε το μάτι και θα περιμένετε να βράσει το νερό. Όταν το νερό βράσει, θα κλείσετε το μάτι της κουζίνας, θα βάλετε το βραστό νερό στο φλιτζάνι, θα ρίξετε το τσάι, θα προσθέσετε τη ζάχαρη που θέλετε και θα την ανακατέψετε. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα που ακολουθείτε κάθε φορά που θέλετε να φτιάξετε το τσάι σας. Δεν μπορείτε βέβαια πρώτα να βράσετε το νερό και ύστερα να ανάψετε το μάτι της κουζίνας. Δεν γίνεται. Δηλαδή πάντα ακολουθούμε τις ενέργειες με μία συγκεκριμένη σειρά. Αυτό βέβαια ήταν ένα απλό πρόγραμμα. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Ας δούμε κάτι άλλο τώρα. Ένα παιδί τέλειωσε τα μαθήματα της ημέρας του. Τι κάνει μετά? Εδώ υπάρχουν δύο στάδια απόφασης. Το ένα αντιστοιχεί στο ερώτημα «Έχει καλό καιρό?». Το δεύτερο υπάρχει για την περίπτωση που ο καιρός δεν είναι καλός και αντιστοιχεί στο ερώτημα «Έχει καλό πρόγραμμα η τηλεόραση?». Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζουμε όλες τις πιθανές καταστάσεις. Κάθε φορά το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά η πορεία είναι δυνατό να προβλεφτεί. Για παράδειγμα, τέλειωσα τα μαθήματά μου. Έχει καλό καιρό? Όχι. Έχει καλό πρόγραμμα η τηλεόραση? Όχι. Θα διαβάσω ένα βιβλίο. Ας πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα. Θέλω να τηλεφωνήσω σε ένα φίλο μου. Τι κάνω? Παίρνω στο τηλέφωνο τον αριθμό του. Αν δεν μιλά με κάποιον άλλο, τότε μπορώ να μιλήσω μαζί του. Αν όμως το τηλέφωνο βουίζει, θα πρέπει να ξαναπάρω μία, δύο ή περισσότερες φορές. Δεν ξέρω πόσες φορές θα χρειαστεί. Αυτό το διάγραμμα δεν έχει φτάσει ακόμα στη γενική του μορφή. Δηλαδή για να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση. Τι θα κάνουμε? Το επόμενο διάγραμμα μας δίνει τη λύση. Βάζουμε ένα κύκλο επιστροφής σε προηγούμενο βήμα. Δηλαδή, αν βουίζει το νούμερό του, τότε κάνω ό,τι και πριν. Ξαναπαίρνω στο τηλέφωνο τον αριθμό του. Τώρα το πρόγραμμά μας ανταποκρίνεται σε κάθε ανάλογη περίπτωση, ανεξάρτητα από το πόσες φορές θα χρειαστεί να πάρω τηλέφωνο. Φυσικά, για να έχουμε ένα διάγραμμα που να αντιμετωπίζει όλες τις περιπτώσεις, θα έπρεπε ίσως να είχαμε και μερικές ακόμα διακλαδώσεις. Ας πούμε, τι θα γίνει αν παίρνοντας τηλέφωνο ο φίλος μας λείπει? Τι θα λέγατε να προσπαθούσατε εσείς να φτιάξετε ένα διάγραμμα για αυτό το θέμα που να είναι όμως ολοκληρωμένο? Και για να δούμε καλύτερα τα όσα είπαμε μέχρι εδώ, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν παραλληλισμό με ορισμένα πράγματα που ξέρετε από το συντακτικό. Όταν έχουμε μια πρόταση, κοιτάζουμε πρώτα στο ρήμα. Στη συνέχεια, με διαδοχικά ερωτήματα, πάμε στα διάφορα άλλα μέρη της πρότασης. Πάμε στο υποκείμενο, ποιοι οι πελαργοί. Στο αντικείμενο, τι τις φωλιές τους. Σε εξαρτημένη πρόταση, πότε, όταν έρχεται η άνοιξη. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε και για να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για τον υπολογιστή. Κάνουμε πρώτα το λογικό του διάγραμμα, δηλαδή τη σειρά με την οποία ο υπολογιστής θα εκτελέσει τις εντολές. Και στη συνέχεια γράφουμε τις εντολές στον υπολογιστή έτσι ώστε να τις εκτελέσει με τη σειρά που θα θέλαμε να γίνεται κάθε φορά. Το πώς θα γράψουμε αυτές τις εντολές στη γλώσσα Basic θα το δούμε την επόμενη φορά. Για την ώρα, γεια σας. Γεια σας. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει πώς προετοιμάζουμε βήμα-βήμα ένα πρόγραμμα σχεδιάζοντας το λογικό του διάγραμμα. Σήμερα θα δούμε πώς ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα Basic. Για να το δούμε αυτό, θα παρουσιάσουμε, θα κατασκευάσουμε ένα μικρό απλό πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα θα σχεδιάζει στον υπολογιστή ένα γιο-γιο, ξέρετε, αυτό το παιδικό παιχνιδάκι, το οποίο όμως θα ανεβοκατεβαίνει στην οθόνη του υπολογιστή. Θα δούμε λοιπόν μία-μία τις εντολές που θα χρησιμοποιήσουμε. Στην αρχή
Θα πούμε στον υπολογιστή ότι θέλουμε να σχεδιάσουμε. Αυτή είναι η εντολή για τη σχεδίαση. Θα πούμε ότι θέλουμε να σχεδιάσουμε με κάποιο χρώμα. Η εντολή για το χρώμα. Στη συνέχεια θα του πούμε να μας φτιάξει μια οριζόντια γραμμή από εκεί που θα κρεμάσουμε το γιογιό, και αυτή είναι η εντολή για αυτή τη γραμμή. Και άλλη μια γραμμή κατακόρυφη, έτσι ώστε να είναι το σχοινάκι του γιογιό μας. Με αυτή την εντολή. Στη συνέχεια θα του πούμε να φτιάξει ένα τετράγωνο, θα απλοποιήσουμε λίγο το γιογιό μας, που είναι αυτές οι εντολές για το σχηματισμό του. Μέχρι εδώ τα πράγματα είναι απλά. Αφού φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα πάμε παραπέρα για να κάνουμε την κίνηση. Να δούμε πρώτα τι έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής. Η γραμμή, το σχοινάκι, το τετράγωνο γιογιό, αυτά είναι φτιαγμένα μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να κάνουμε την κίνηση. Κίνηση σημαίνει να φτιάξουμε μια γραμμή στο κάτω μέρος του τετραγώνου και να σβήσουμε μια γραμμή στο πάνω μέρος του, και αυτό να γίνεται συνεχώς, έτσι που να έχουμε την αίσθηση ότι το τετράγωνο κατεβαίνει στην οθόνη μας. Δηλαδή έτσι. Αφού φτάσει στο κάτω μέρος, τότε θα πρέπει να του πούμε, αφού σταματήσει, να αρχίσει να κάνει το αντίθετο. Να σχεδιάζει μια γραμμή στο πάνω μέρος του τετραγώνου και να τη σβήνει την τελευταία γραμμή στο κάτω μέρος του τετραγώνου. Δηλαδή έτσι. Αυτό θα γίνεται συνέχεια. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε και κάνουμε και την κίνηση. Βέβαια, αυτό το πρόγραμμα που φτιάξαμε, που είδαμε καλύτερα τώρα, είναι ένα πολύ απλό πρόγραμμα. Μην νομίσετε ότι μπορούμε εύκολα να κάνουμε πιο δύσκολα προγράμματα. Βέβαια, εσείς, αν έχετε κάποιο υπολογιστή, μπορείτε να πάρετε το βιβλίο που συνοδεύει τον υπολογιστή και να μάθετε κάποιες βασικές εντολές της γλώσσας Basic. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνετε και προγραμματιστές. Πάντως, εγώ σας προτείνω να ξεκινήσετε από τη γλώσσα Logo, που είδαμε σε κάποια προηγούμενη εκπομπή. Είναι πιο απλή και κατάλληλη για να αρχίσει κανείς. Αυτές οι εντολές που θα γράψουμε, τα προγράμματα που θα φτιάξουμε, είναι χρήσιμα για να καλλιεργήσουμε το μυαλό μας. Δεν θα καταφέρουμε όμως να γίνουμε έτσι επαγγελματίες προγραμματιστές. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούμε να φτιάχνουμε ένα πολύπλοκο πρόγραμμα σαν και αυτό που θα δούμε τώρα, και με το οποίο παρουσιάζονται μουσικές νότες ενώ ταυτόχρονα τις ακούμε. Το ίδιο πρόγραμμα μετατρέπει το πληκτρολόγιο σε μικρό αρμόνιο. Το πρόγραμμα αυτό είναι βέβαια πολύ δύσκολο. Είναι ένα πρόγραμμα που χρειάζεται κανείς πολλές γνώσεις για να μπορέσει να το φτιάξει. Μη βιαστείτε όμως να στενοχωρηθείτε. Στην επόμενη εκπομπή θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιούμε πολύ εύκολα έναν υπολογιστή. Γεια σας. Γεια σας. Την προηγούμενη φορά είπαμε πως για να κάνει κάποιος ένα σοβαρό πρόγραμμα χρειάζεται να είναι ειδικός, να είναι προγραμματιστής. Και για να γίνει κανείς προγραμματιστής χρειάζεται πολύ και σοβαρή δουλειά. Όσοι ας πούμε θα χρειαζόταν για να γίνει κάποιος χειρούργος. Εξάλλου, σήμερα δεν χρειάζεται να έχουμε πολλούς προγραμματιστές. Χρειαζόμαστε λίγους και καλούς. Και αυτό γιατί όλοι εμείς οι άλλοι
Αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι να χρησιμοποιούμε έναν υπολογιστή για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και ποια δουλειά μπορούμε να κάνουμε? Πρώτα-πρώτα να γράφουμε. Μην γελάτε, δεν αστείο. Ο υπολογιστής καταργεί το μολύβι και το στυλό. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός προγράμματος που λέγεται πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Αυτό το πρόγραμμα είναι έτοιμο, μπορεί να το πάρει κανείς, υπάρχει στην αγορά, και να το χρησιμοποιήσει. Πάρα πολύ απλά. Το πώς θα το δούμε τώρα. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ζητώντας να τρέξει ο υπολογιστής το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Μόλις έρθει στην οθόνη η σελίδα μας, εμείς μπορούμε να αρχίσουμε να γράφουμε. Για παράδειγμα, το πρόβλημα βέβαια δεν είναι απλώς να γράψουμε ένα κείμενο. Αυτό γινόταν και με μια γραφομηχανή. Από εδώ και πέρα θα δούμε την αξία που έχει ο υπολογιστής όταν έχουμε πια γράψει το κείμενό μας. Μπορούμε να διορθώσουμε κάποια λάθη στο κείμενο αυτό, όπως για παράδειγμα ο υπολογιστής που γράφεται με γιώτα το γι και όχι με ήτα. Μπορούμε να πάμε να σβήσουμε το ήτα και στη θέση του να γράψουμε το γιώτα. Μπορεί αν θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα κομμάτι του κειμένου, μια πρόταση ας πούμε αυτήν, από το κείμενό μας. Τη δείχνουμε και λέμε στον υπολογιστή να την αφαιρέσει. Η φράση αυτή δεν έχει φύγει από τη μνήμη, μπορούμε άμα θέλουμε να την προσθέσουμε κάπου αλλού. Για παράδειγμα, εδώ. Λέμε στον υπολογιστή να την κολλήσει. Με τον τρόπο αυτό, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ απλά. Γιατί χρησιμοποιούμε το ποντίκι. Το ποντίκι είναι αυτό εδώ, το όργανο, το οποίο όπως το μετακινούμε πάνω στο γραφείο, μετακινεί στην οθόνη του υπολογιστή μας ένα δείκτη. Με το ποντίκι δείχνουμε στον υπολογιστή τι θέλουμε να κάνει και ο υπολογιστής το εκτελεί αμέσως. Να δούμε τι άλλα μπορεί να κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα. Μπορούμε, για παράδειγμα, να μεγαλώσουμε κάποια γράμματα. Ο τίτλος του κειμένου μας να γίνει πιο μεγάλος. Και μάλιστα μπορεί να γίνει και με πιο έντονα γράμματα για να φαίνεται καθαρότερα. Κάποια άλλη λέξη ή κάποιες άλλες λέξεις μπορούν να τονιστούν και να γίνουν, ας πούμε, με πλάγια γράμματα. Ή να γίνουν κάποιες άλλες με υπογραμμισμένα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να διορθώσουμε, να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να δώσουμε μορφή σε ένα κείμενο. Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται μερικές φορές είναι όταν θέλουμε να βρούμε κάποια ή κάποιες λέξεις που υπάρχουν μέσα σε ένα πολύ μεγάλο κείμενο. Τότε ζητούμε από τον υπολογιστή να μας τις βρει. Για παράδειγμα, να βρούμε τη λέξη είδος, που νομίζω πως υπάρχει σε αυτό το κείμενο. Γράφω τη λέξη στον υπολογιστή και του ζητώ να μου τη βρει. Μόλις πάτησα το κουμπάκι, αμέσως μου εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη είδα. Θα μπορούσα επίσης να του πω όπου βρίσκει τη λέξη είδο να τη διορθώνει αλλάζοντάς την στη λέξη νερό. Και βέβαια, το κείμενο το οποίο φτιάξαμε μπορούμε να το αποθηκεύσουμε σε μια δισκέτα στον υπολογιστή, καθώς και να το τυπώσουμε στον εκτυπωτή. Είδαμε λοιπόν πόσο απλά γίνεται η επεξεργασία κειμένου. Είδαμε δηλαδή πώς μπορούμε να γράψουμε, να διορθώσουμε, να αποθηκεύσουμε, να τυπώσουμε πάρα πολύ εύκολα ένα κείμενο. Και αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν σκεφτείτε ότι σε όλες αυτές τις δουλειές γραφείου, όπως λέμε, το γράψιμο είναι η πιο βασική δραστηριότητα.
Αλλάζει λοιπόν ο υπολογιστής με την επεξεργασία κειμένου τον τρόπο της εργασίας μας. Γι' αυτό ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να μάθετε όταν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή είναι η επεξεργασία κειμένου. Σε λίγα χρόνια, σε πολύ λίγα θα έλεγα, το μολύβι, το στυλό θα βρίσκονται και αυτά σε κάποιο μουσείο μαζί με κάποια πένα ή φτερό χήνας με το οποίο έγραφαν παλιότερα οι άνθρωποι τα κείμενά τους. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με μια άλλη εφαρμογή των υπολογιστών. Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική εφαρμογή των υπολογιστών, που είναι όμως και διασκεδαστική. Θα δούμε το πρόγραμμα σχεδίασης με τη βοήθεια του υπολογιστή. Όταν φέρουμε στην οθόνη μας αυτό το πρόγραμμα, μας παρουσιάζεται στο αριστερό μέρος μια στήλη με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Μπορούμε να πάρουμε το μολύβι, για παράδειγμα, για να ζωγραφίσουμε κάτι. Και αν κάτι δεν μας αρέσει, να πάρουμε τη γομολάστιχα για να διορθώσουμε. Να σβήσουμε. Μπορούμε να πάρουμε και να φτιάξουμε ευθείες. Μπορούμε να πάρουμε ορθογώνια για να φτιάξουμε διαφόρων ειδών ορθογώνια. Να πάρουμε κύκλους ή ελλείψεις για να σχεδιάσουμε αντίστοιχα σχήματα. Και μπορούμε να πάρουμε και χρώματα μέσα από όλα αυτά για να βάψουμε κάποιες επιφάνειες. Αυτή είναι εδώ κόκκινη. Αυτή είναι εδώ κίτρινη. Αυτή είναι εδώ πράσινη. Και μπορούμε να μετακινήσουμε στην οθόνη μας τα διάφορα σχήματα. Να πάρω αυτό τον κύκλο από εδώ για να τον μεταφέρω σε εκείνο το σημείο της οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε όποια σχέδια θέλουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι, επειδή δεν μπορεί να είμαστε όλοι ζωγράφοι, υπάρχουν στην αγορά έτοιμα πακέτα που μας δίνουν έτοιμα χιλιάδες σχέδια που εμείς μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Στη συνέχεια θα δούμε ακριβώς πώς θα φτιάξουμε έναν άνθρωπο με τη βοήθεια έτοιμων τμήματων του προσώπου και του σώματός του. Θα ξεκινήσω παίρνοντας αυτό το κεφάλι από εδώ και μεταφέροντάς το σε κάποιο άλλο καθαρό σημείο της οθόνης. Θα πάω σε κάποιο άλλο τμήμα για να πάρω αυτό το σώμα και να το μεταφέρω κάτω από το κεφάλι. Μπορώ να πάρω τα μάτια και τη μύτη αυτά εδώ και να τα μεταφέρω στο πρόσωπό του επάνω, σε αυτή τη θέση. Ας πάρω και αυτό το στόμα, να το βάλω και αυτό στη θέση του. Και μπορώ τώρα βέβαια να τον χρωματίσω. Ας πούμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μάλλον ξανθός. Να βάψουμε τα μαλλιά του. Να του κάνουμε το πουκάμισό του ένα πράσινο ανοιχτό, βάζοντας ένα γιακά στο πουκάμισο λίγο πιο σκούρο. Και να βάλουμε και μια αγκράφα. Η αγκράφα αυτή να είναι προς το καφέ. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπός μας είναι πια έτοιμος. Με ανάλογο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε την πρόσωψη ενός σπιτιού, διαλέγοντας
Για παράδειγμα, πόρτες. Ή παράθυρα. Σκάλες. Κορνίζες. Ο υπολογιστής όμως δεν μας εξυπηρετεί μόνο στο να σχεδιάζουμε. Μας επιτρέπει να κάνουμε και κινούμενα σχέδια. Να δούμε τώρα μερικά. Βλέπουμε λοιπόν πως μαζί με το μολύβι πηγαίνουν στο μουσείο και ο χάρακας, τα τρίγωνα, ο διαβήτης και όλα τα παραδοσιακά μέσα με τα οποία σχεδιάζαμε. Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια άλλη εφαρμογή των υπολογιστών. Για τα αρχεία. Τι είναι όμως ένα αρχείο? Ένα αρχείο θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ένα σύνολο από στοιχεία. Και ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Τον τηλεφωνικό κατάλογο. Τι στοιχεία έχει ο τηλεφωνικός κατάλογος? Έχει επώνυμα, ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα. Ας τα δούμε όμως αυτά πως φαίνονται στον υπολογιστή. Στην πρώτη στήλη έχουμε τα επώνυμα. Στη δεύτερη στήλη τα ονόματα. Στην τρίτη στήλη τις διευθύνσεις. Και στην τέταρτη στήλη τα τηλέφωνα. Μπορούμε να ζητήσουμε από τον υπολογιστή να μας βρει κάποιο τηλέφωνο, δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτό το τηλέφωνο. Γράφουμε το τηλέφωνο που ψάχνουμε να βρούμε, ας πούμε 151 34 64, και ζητάμε από το πρόγραμμα να μας το βρει. Όπως βλέπουμε, αμέσως το πρόγραμμα βρήκε την εγγραφή εκείνη στην οποία ανήκει το τηλέφωνο που γράψαμε εμείς. Να ξαναεμφανίσουμε τις εγγραφές και να ζητήσουμε τώρα από το πρόγραμμα να μας βάλει όλες τις εγγραφές σε αλφαβητική σειρά, δηλαδή με την αλφαβητική σειρά του επωνύμου, και εφόσον βρει και δύο επώνυμα ίδια, με την αλφαβητική σειρά των ονομάτων. Του λέμε ταξινόμηση, δηλαδή να μας τα βάλει με αλφαβητική σειρά, και αμέσως το πρόγραμμα μας τα τοποθετεί όπως πρέπει. Βέβαια, αυτή η δουλειά που είδαμε εδώ με έξι εγγραφές που είχαμε μόνο, δεν μας φαίνεται και πολύ σπουδαία. Σκεφτείτε όμως να είχαμε 100.000 εγγραφές και να θέλαμε να τις βάλουμε με την αλφαβητική σειρά των επιθέτων. Φαντάζεστε πόσο χρόνο θα χρειαζόμασταν? Μέρες, μήνες, χρόνια? Ή φανταστείτε να ψάχναμε να βρούμε στον τηλεφωνικό κατάλογο της Αθήνας, τόσο μεγάλο τηλεφωνικό κατάλογο, να ψάχναμε να βρούμε σε ποιον ανήκει κάποιο τηλέφωνο που βρήκαμε συμπτωματικά σημειωμένο στο μπλοκ μας. Θα ήταν αδύνατο βέβαια. Τα αρχεία λοιπόν μας επιτρέπουν να μπορούμε να βάζουμε με αλφαβητική σειρά ή και με αριθμητική αν χρειαστεί κάποιες εγγραφές, πολλές εγγραφές, ή μας επιτρέπουν να βρούμε κάποια εγγραφή ανάμεσα σε πολλές που έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Γι' αυτό τα αρχεία είναι και πάρα πολύ χρήσιμα. Μια άλλη σημαντική εφαρμογή των υπολογιστών είναι οι πίνακες λογαριασμών. Ας φτιάξουμε ένα. Πηγαίνουμε στην πρώτη στήλη, στο πρώτο κουτάκι.
βάζουμε τον αριθμό 1. Στο από κάτω κουτάκι θα του πούμε να προσθέσει άλλο 1. Δηλαδή θα είναι ο προηγούμενος συν 1. Και θα του πούμε ό,τι έκανε γι' αυτό να κάνει μέχρι τη γραμμή 15. Έτσι φτιάξαμε τους αριθμούς από το 1 ως το 15 στην πρώτη στήλη. Στη δεύτερη στήλη θα του πω να μου βάλει στο πρώτο κουτάκι το τετράγωνο του αριθμού 1. Δηλαδή θα είναι ίσον με τον αριθμό που είναι στο αριστερό κουτάκι επί τον εαυτό του. Ένα στο τετράγωνο βέβαια μας κάνει 1. Ό,τι έκανε στο πρώτο κουτάκι να κάνει μέχρι το 15. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε μια σειρά αριθμών 1, 4, 9, 16 κλπ. Που είναι τα τετράγωνα των αντίστοιχων αριθμών που βρίσκονται στην αριστερή στήλη. Μπορούμε τώρα να του πούμε να μας παρουσιάσει αυτές τις δύο στήλες σαν διάγραμμα. Αυτό είναι το διάγραμμα, ας το μεγαλώσουμε και λίγο σε αυτή τη μορφή. Μπορούμε επίσης να κάνουμε πολλά είδη διαγραμμάτων για το ίδιο αντικείμενο. Αυτό το διάγραμμα μπορούμε να το κάνουμε για παράδειγμα σε μορφή γραμμής. Αυτή εδώ τη μορφή αμέσως μας το φτιάχνει. Μπορούμε να το κάνουμε σε άλλη μορφή, σαν ράβδους, και ας πούμε ότι θέλουμε αυτή τη μορφή εδώ. Πήρε αυτή τη μορφή. Μπορείτε να δείτε, να ξαναγυρίσουμε στις γραμμές που είχαμε προηγουμένως, για να δούμε ότι η πρώτη στήλη παρουσιάζεται με μορφή ευθείας, φυσικά, γιατί είναι οι αριθμοί 1, 2, 3, 4, 5 κλπ. Και αυξάνουν κατά 1. Ενώ αντίθετα τα τετράγωνά τους είναι αυτή εδώ η καμπύλη που βλέπουμε να ακολουθεί αυτή την πορεία. Οι πίνακες λογαριασμών μας βοηθούν σε διάφορες εργασίες. Είτε αυτές έχουν σχέση με οικονομικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα στο λογιστήριο μιας επιχείρησης, είτε έχουν σχέση με άλλες επιστημονικές εφαρμογές στη φυσική, στη χημεία, στα μαθηματικά κλπ. Εδώ όμως θα σταματήσουμε για σήμερα. Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τη σελίδα ενός περιοδικού με τη βοήθεια ενός προγράμματος επιτραπέζιου εκδοτικού συστήματος. Ας πούμε ότι στη σελίδα αυτή θέλουμε να παρουσιάσουμε έναν ποιητή. Έχουμε γράψει στον υπολογιστή ένα κείμενο σχετικό σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Έχουμε σχεδιάσει, έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο με την εικόνα του ποιητή σε ένα πρόγραμμα ελευθέρου σχεδίου και θέλουμε τώρα όλα αυτά μαζί να τα συνδυάσουμε. Να δούμε πώς. Θα καλέσουμε καταρχήν το πρόγραμμα του Επιτραπέζιου Εκδοτικού Συστήματος. Βλέπουμε μία σελίδα. Θα ορίσουμε το χώρο όπου θα μπει ο τίτλος μας. Και στη συνέχεια θα ορίσουμε το χώρο όπου θα μπει το κείμενό μας. Ας πούμε ότι θέλουμε να έχει να τοποθετηθεί σε δύο στήλες. Να τις κάνουμε ακριβώς ίσες. Στη συνέχεια, μπορούμε να γράψουμε απευθείας εδώ πάνω τον τίτλο της σελίδας μας. Ας πούμε, ένας μεγάλος ποιητής. Τα γράμματα αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ μικρά, θα τα μεγαλώσουμε. Να τα κάνουμε και έντονα. Να τα βάλουμε και στο κέντρο. Μπορούμε τώρα να μικρύνουμε το χώρο του τίτλου και είμαστε έτοιμοι για να φέρουμε εδώ μέσα το κείμενό μας. Κλείνουμε το πρόγραμμα αυτό. Φεύγουμε από αυτό το πρόγραμμα. Καλούμε το κείμενο το οποίο έχουμε γράψει.
το αντιγράφουμε. Φεύγουμε από το πρόγραμμα κειμένου, ξαναγυρίζουμε στο δικό μας πρόγραμμα για να περάσουμε το κείμενο. Του λέμε να το κολλήσει, να συνδέσει τις δύο στήλες και δείχνουμε τώρα το χώρο όπου μπορεί να βάλει την εικόνα. Φεύγουμε ξανά από το πρόγραμμα επιτραπέζιου εκδοτικού συστήματος και πηγαίνουμε και παίρνουμε την εικόνα του ποιητή. Την αντιγράφουμε. Ξαναγυρίζουμε στη σελίδα μας. Και του λέμε να κολλήσει την εικόνα στη θέση που είχαμε προσδιορίσει από πριν. Και μάλιστα του ζητάμε το κείμενο να το πάει γύρω-γύρω από την εικόνα, έτσι ώστε να μπορεί το κείμενο να μην σταματάει στα όρια του ορθογωνίου μέσα στο οποίο είναι η εικόνα, αλλά να πηγαίνει γύρω-γύρω από το πρόσωπο του ποιητή μας, την εικόνα την οποία έχουμε μεταφέρει. Με αυτόν τον τρόπο ακριβώς έχουμε φτιάξει και μία άλλη σελίδα που την έχουμε τυπώσει και που είναι αυτή. Είδαμε λοιπόν πόσο εύκολη έχει γίνει η έκδοση σήμερα των βιβλίων με τη βοήθεια του υπολογιστή. Όπως επίσης σε προηγούμενες εκπομπές είχαμε δει πόσο εύκολα είχαν γίνει διάφορες δουλειές. Μπορούμε λοιπόν σήμερα να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα. Συμπέρασμα πρώτο. Ο υπολογιστής είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, αλλά δεν έχει τίποτα το μαγικό. Ό,τι κάνει οφείλεται στον άνθρωπο, στα προγράμματα που οι άνθρωποι έχουν κάνει και έχουν βάλει μέσα στη μνήμη του. Επομένως, όταν βλέπετε στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση υπολογιστές να μιλούν, να σκέφτονται, να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι, αυτά δεν σημαίνει ότι γίνονται και στην πραγματικότητα. Αυτά είναι παραμύθια. Και τα παραμύθια είναι ωραία όταν ξέρουμε πως είναι παραμύθια. Αν μας τα παρουσιάζουν σαν αλήθεια, τότε μάλλον μας κοροϊδεύουν. Συμπέρασμα δεύτερο. Ο υπολογιστής είναι πράγματι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που μας κάνει ευκολότερη τη δουλειά μας. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι από εδώ και πέρα θα τεμπελιάζουμε? Όχι βέβαια. Με τον υπολογιστή μπορούμε να κάνουμε περισσότερη δουλειά και κυρίως καλύτερη δουλειά. Βέβαια υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά αυτά αποτελούν ένα ασήμαντο τμήμα της δουλειάς που μπορεί να μας κάνει ένας υπολογιστής. Συμπέρασμα τρίτο. Ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε εύκολα να χρησιμοποιήσουμε. Είναι αλήθεια ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια έπρεπε να ξέρεις προγραμματισμό, να είσαι προγραμματιστής για να χρησιμοποιήσεις έναν υπολογιστή. Σήμερα όμως αυτό πια δεν χρειάζεται. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς τα έτοιμα προγράμματα που υπάρχουν στην αγορά. Και για να το μάθεις αυτό είναι πολύ εύκολο. Είναι, θα έλεγα, τόσο εύκολο όσο και το να μάθεις να οδηγείς ένα αυτοκίνητο. Δυστυχώς όμως
Τώρα ήρθε η ώρα για να σας αφήσω. Η σειρά αυτή των εκπομπών μας τελειώνει εδώ.